Ενώ ανακοινοθέντες του κυρίου Ντάιζελμπλουμ και του κυρίου Τσίπρα που μιλήσαν στο τηλέφωνο την προηγούμενη Πέμπτη και είπαν να φτιάξουμε αυτά τα τεχνικά κλιμάκια. Για ποιον λόγο? Για να βρούμε το κοινό έδαφος ανάμεσα στις δύο κατευθύνσεις, στις θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης και τις θέσεις των πιστωτών. Λέγατε τόσες μέρες ότι πάμε καλά σχετικά, ας πούμε. Αυτή ήταν υπήρχε η εικόνα. Και εδώ ο κόσμος βιώνει μια κατάσταση όπου πάμε από το κακό στο χειρότερο. Δηλαδή είχαμε μια οπισθοχώρηση χθες σύμφωνα με αυτά που λέτε. Εσείς στην κυβέρνηση, πήγαμε πίσω πάλι. Ενώ κάτι υπήρχε μια αίσθηση ότι κάτι είχαμε κερδίσει με το Τσίπρα, με το Ντάιζελμπλουμ, με όλους αυτούς, εχθές πάλι πήγαμε στο μηδέν. Όχι. Επιτρέψτε μου να σας πω καταρχήν για τη χθεσινή συνεδρίαση. Εχθές μιλάτε για ομοίη εξουσία και εκβιασμό. Για τη χθεσινή συνεδρίαση του Eurogroup, έτσι όπως είχαν αρχίσει να διαμορφώνεται το κλίμα, εμείς είχαμε κρατήσει τον πύχη χαμηλά. Είχαμε την προαίσθηση, είχαμε τη διέστηση ότι δεν θα υπάρξει μία συμφωνία. Και εγώ το είχα πει και πολλά στελέχη το είχαν πει. Σε αυτόν τον εκβιασμό, όπως είπε ο Γιώργος, ο υπουργός. Ομοίη εξουσία και εκβιασμό. Δεν το περιμένατε. Όλα αναμένονται σε αυτού του τύπου τη συζήτηση, σε αυτού του τύπου τη σκληρέ διαπραγματεύσει. Συμμάχου είχαμε. Αυτό θα σα απαντήσω, κύριε Σαραντάκο, να πω αυτό που θέλω να πω και έχει σημασία. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε όλοι είναι ότι αυτή η διαπραγμάτευση η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη δεν έχει σταματήσει. Μην πιστεύει κανείς ότι έχει σταματήσει αυτή η διαπραγμάτευση. Ότι θα μπορούσε να λήξει μέσα σε μία εβδομάδα χωρίς να υπάρχουν και αυτά του τύπου, αυτού του τύπου τα τζατζαρίσματα. Είναι απολύτως αναμενόμενα και είναι και θεμητά σε ένα βαθμό. Όταν όμως γίνονται, χρέος της μίας πλευράς η οποία δέχεται αυτού του τύπου τα τζατζαρίσματα είναι να βγαίνει και να μιλάει με τη γλώσσα της αλήθειας και να λέει ποια είναι η στάση των μεν και ποια είναι η στάση των δε. Κύριε, συγγνώμη κύριε Υπουργέ, αλλά δεν είναι τζατζάρισμα. Εσείς καλά κάνετε και το λέτε γιατί είσαστε κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά η ομοίη εξουσία και ο εκβιασμός δεν είναι τζατζάρισμα. Είναι αντιαθλητικό τάκλιν όπου που σηκώνει, παίρνει στο γόνατο και φεύγει. Που σε στέλνει στο νοσοκομείο. Ναι. Αυτό σημαίνει ομοίη εξουσία. Δεν είναι τζατζάρισμα. Δεν βγαίνει από το γήπεδο, συνεχίζει και παίζει τον αγώνα, δίνει τη μάχη και έχει και τον κόσμο μαζί σου στις εξέδρες. Αυτό είναι το σημαντικό. Σε κάθε περίπτωση. Και έχεις, και επειδή ακριβώς, και θέλω να το τονίσω, έχεις τον κόσμο μαζί σου στις εξέδρες αυτόν τον αγώνα, πιάνοντας την ποδοσφαιρική έτσι μεταφορά που κάνατε, νιώθεις ότι έχεις και τη στήριξη, έχεις και το δίκιο μαζί σου, γιατί αυτό για το οποίο επιμένεις σε αυτές τις διαπραγματεύσεις δεν είναι ένα ομό πείσμα της δικής σου πλευράς. Δεν είναι ότι έχεις πεισμώσει. Είναι ότι αυτή τη στιγμή μιλάς για μια πολιτική η οποία να πατάει σε μια αντικειμενική βάση, να πατάει στον ορθό λόγο και να βάζει και ένα τέλος σε έναν παραλογισμό που έχουμε ζήσει όλοι μας. Αυτό είναι το σημαντικό σε αυτή την περίοδο. Επειδή λέτε ότι συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις και έτσι πρέπει να είναι και λογικά. Συνεχίζονται πώς δηλαδή? Τα τεχνικά κλιμάκια θα γίνουν τηλεφωνήματα, δηλαδή. Κοιτάξτε, σήμερα είναι νωρίς ακόμα, δεν έχουν γίνει φαντάζομαι ή τουλάχιστον εγώ δεν γνωρίζω πριν να έρθω στο ΜΕΚΑ. Αλλά η ελπίδα κινήσεις, είναι το πολιτικό πεδίο πλέον τώρα. Εμείς από τη δική μας την πλευρά, εγώ η ελληνική αν έχουμε κυβέρνηση... συμμαχίες άλλες μέσα, δηλαδή εκτός του κόσμου που λέτε ότι θα έχουμε, σας απαντήσω. Που είναι σαφές, φαίνεται τις δημοσκοπήσεις, τα συλλαλητήρια, θα σας απαντήσω. Σε επίπεδο Eurogroup ή σε ΟΚΟΙΦΙΣ, τι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, θα το πω έτσι. Δεν ξέρω αν είδατε μια χθεσινή δήλωση του κυρίου Ρέντσι, του Ιταλού Πρωθυπουργού, ο οποίος με έναν σαφή και ξεκάθαρο τρόπο είπε ότι δεν μπορεί κανείς να προσποιείται ότι δεν έχουν γίνει εκλογές στην Ελλάδα, γιατί αν είναι έτσι, δεν υπάρχει νόημα να γίνονται και εκλογές ή να μην γίνονται εκλογές. Υπάρχει μια στήριξη η οποία εκφράστηκε μέσα στη Σύνοδο Κορυφής την Πέμπτη. Θα σας απαντήσω για όλους, θα σας πω. Να σας πω ποιες χώρες. Υπήρχε η στήριξη από τον Πρωθυπουργό του Βελγίου. Υπήρχε η στήριξη από τον Καγκελάριο της Αυστρίας. Υπήρξε η στήριξη από την Κύπρο, υπήρξε η στήριξη από την Ιταλία και υπάρχει και στήριξη από τη Γαλλία σε ένα άλλο επίπεδο. Δεν τοποθετήθηκε, για παράδειγμα, ο κύριος Ολάν στην Σύνοδο Κορυφής, αλλά δεν έχει υιοθετήσει. Εδώ μας παρουσιάζεται ένα πράγμα που μας υποστηρίζουν οι πρωθυπουργοί και μας αλλάζουν την Παναγία οι υπουργοί οικονομικών. Δεν έχει νόημα τώρα αυτό. Του τύπου, εντάξει, αυτού του τύπου οι ιδιαιτερότητες έχουν να κάνουν και μερικές φορές λοιπόν, και με τα εσωτερικά των κυβερνήσεων. Έχουν να κάνουν και με το γεγονός ότι ενδεχομένως και οι υπουργοί οικονομικών είναι πιο τεχνοκράτες, βλέπουν με ένα διαφορετικό τρόπο αυτά τα ζητήματα. Γι' αυτό εμείς λέμε από τη δική μας την πλευρά ότι είναι πολιτική η λύση η οποία απαιτείται. Δεν είναι ζήτημα δηλαδή να βάλουμε λίγο εδώ τα ισοδύναμα, ποιες μεταρρυθμίσεις βγάζουμε, ποιες μεταρρυθμίσεις βάζουμε, μόνο και μόνο για να πατήσουμε και ένα χαρτί, από άποψη γοήτρου. Θέλω και ένα χαρτί με νούμερα. Να το πάμε. Ναι, βέβαια.
Πάντα, ότι υπάρχει κατηγορία ότι η κυβέρνηση όλο πολιτικά τους λέει, όλο η πολιτική διαπραγματεύση κάνει και ένα χαρτί με στοιχεία, με αριθμούς, τι δίνουμε, αυτό, τι παίρνουμε, δεν υπάρχει. Αυτό που λέμε εμείς, κύριε Καμπουράκη, κύριε Οικονομέα, είναι ότι θέλουμε ένα πρόγραμμα το οποίο να είναι μεταβατικό, έτσι ώστε να έρθουμε εμείς με το δικό μας πρόγραμμα, να έρθουν και αυτοί με το δικό τους πρόγραμμα, να έχουμε ένα τετράμινο, να μην έχουμε το πιστόλι στον κρόταφο, να υπάρχει η εξασφάλιση της χρηματοδότησης όλο αυτό το χρονικό διάστημα, να κάνουμε σκληρές μεταρρυθμίσεις, τις οποίες είμαστε έτοιμοι να τις προωθήσουμε και να τις κάνουμε, και ταυτόχρονα να συζητάμε με το δικό μας πλαίσιο και με το δικό τους πλαίσιο. Εγώ κατάλαβα από το κείμενο που ήταν έτοιμο να υπογράψει ο κ. Βαρουφάκης χθες, το κείμενο του Μοσχοβησή, το δεύτερο τέλος πάντων, αυτό που είδαμε όλοι, ότι χόντρικα έλεγε το κείμενο αυτό ότι η ελληνική πλευρά παίρνει το τετράμινό της, το χρόνο δηλαδή που χρειάζεται, παίρνει με έναν τρόπο τη δυνατότητα να αυτοχρηματοδοτείται ή, εν πάση περιπτώσει, να έχουμε μια ρευστότητα που να μην έχουμε θέμα, και από τη δική μας την πλευρά, η ελληνική πλευρά, πάει πίσω πολλά ή όλα ή σχεδόν όλα τα μέτρα της Θεσσαλονίκης για ένα τετράμινο. Ισχύει αυτό? Αυτό που έλεγε αυτό το κείμενο, έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ. Ή αυτή είναι η βάση μας. Και μπορεί να μην το λες το κείμενο. Ισχύει αυτό ως βάση διαπραγμάτευσης? Να σας πω. Αυτό που έλεγε αυτό το κείμενο είναι πρώτα απ' όλα, και είναι πολύ σημαντικό, ότι πρώτα απ' όλα κάνει λόγο για την ανθρωπιστική κρίση στην Ελλάδα. Αφήνοντας τη δυνατότητα να λάβεις μέτρα και δράσεις πάνω στην ανθρωπιστική κρίση, από τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Eurogroup αναγνωρίζουν την ύπαρξη αυτής της ανθρωπιστικής κρίσης. Γιατί πρέπει να αποδείξουμε αν υπάρχει κρίση τέτοιου τύπου, κοινωνική κρίση στην Ελλάδα ή όχι αυτή τη στιγμή. Γι' αυτή είναι η κατάσταση. Πρώτον αυτόν. Δεύτερον, αυτό που λέει είναι ότι εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση προφανώς όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Τρίτον, δεν υπάρχει, δεν επιβάλλεται η συνέχιση του προηγούμενου προγράμματος με τη μορφή του email του κυρίου Χαρδούβελη και των μέτρων των προαπαιτούμενων που ζητούσε η Τρόικα, και ότι από τη δική της πλευρά η ελληνική κυβέρνηση μέτρα τα οποία θα είχαν άμεσο δημοσιονομικό αποτέλεσμα δεν θα τα προωθήσει. Αυτό είναι το πρόβλημα της Θεσσαλονίκης. Αυτά τα μέτρα. Ναι, αλλά σας είπα κάτι για την ανθρωπιστική κρίση. Εντάξει, το αναγνωρίζει απλώς. Ότι θα μπορεί να υπάρχει όμως τρόπος χρηματοδότησης, μπορεί να υπάρχει και χρηματοδότηση σε αυτό το πλαίσιο της ανθρωπιστικής κρίσης. Κύριε Υπουργέ, εάν σας πούμε το εξής, αν σας πούμε σήμερα αύριο, γιατί δεν υπάρχουν και πολλές. Αλλά τα θεσμικά ζητήματα δεν είναι στο πλαίσιο της. Περίμενε να ρωτήσω. Και δεν είναι στο πλαίσιο το δημοσιονομικό όμως, από την άλλη κάποιος θα μπορούσε να σας πει. Κύριε, αν σας πούνε ότι σας δίνουμε την παράταση με τον ένα με τον άλλο τρόπο, θα βρούμε τη διατύπωση. Αλλά στους 4 μήνες αυτούς δεν θα πάρετε κανένα μέτρο από αυτό που έχετε πει. Ούτε επαναπρόσληψη, ούτε 751, ούτε όταν τελειώσουν οι διαπραγματεύσεις, θα κάνετε το πρόγραμμα, αν το κάνετε το πρόγραμμά σας. Τι θα απαντήσετε εσείς? Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε αυτή το πάγωμα του χρόνου, ας πούμε, για 4 μήνες? Εμείς είμαστε έτοιμοι να κάνουμε οτιδήποτε μπορεί να αποβεί συμφέρον στην ελληνική κοινωνία. Μέτρα που έχουν να κάνουν με την ανθρωπιστική κρίση, μέτρα τα οποία έχουμε εξαγγείλει και επιμένουμε να τα στηρίζουμε, και τα είπε και ο Πρωθυπουργός στη Βουλή στις προγραμματικές του δηλώσεις. Είναι μέτρα τα οποία πρέπει και θα πάρει η ελληνική κυβέρνηση σε κάθε περίπτωση. Γιατί είναι μέτρα τα οποία έχουν να κάνουν με πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας. Όχι όμως η επαναπρόσληψη δημόσιο, ας πούμε, αυτά που έχει πει ο κ. Κατρούγκαλος, δεν είναι μέσα στην ανθρωπιστική κρίση, Φερρυπίν. Να σας απαντήσω, κύριε Σαραντάκο. Αυτό μπορεί να παγώσει, υποθέτω. Αυτά που είπε ο κ. Κατρούγκαλος, αυτά που είπε η κυβέρνηση, είναι μέτρα τα οποία προβλέπονται στον προϋπολογισμό του 2015. Δεν είναι μονομερή μέτρα της ελληνικής κυβέρνησης. Ναι, αλλά ούτε μέτρα της ελληνικής κρίσης είναι όμως. Δηλαδή δεν θα καείτε. Καλά, δεν είπαμε ότι δεν θα γίνει κανένα νομοθετικό έργο όμως όλη τη διάρκεια του έτους ή μέσα στον τετράμινο. Υπήρχε μέσα στο σχεδιασμό, στον προϋπολογισμό του 2015, να γίνουν 15.000 έτοιμα για παράταση. Θα κάνει η κυβέρνηση. Έτοιμα για παράταση του μνημονίου. Αυτό που ζητούμε. Έτοιμα για παράταση του προγράμματος. Του προγράμματος. Να αποδεχτούμε δηλαδή τη συνέχιση του προγράμματος και όλες αυτές τις νομικές υποχρεώσεις. Τι απαιτούν? Κάνω ρετορικά ερωτήματα. Με ευελιξία. Να απαιτήσουμε. Να απαιτούν από εμάς να εφαρμόσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο δεν το εφάρμοσε καν η προηγούμενη κυβέρνηση, η οποία ήταν και πιο κοντά ιδεολογικά και το θεωρούσε δικό της παιδί αυτό το πρόγραμμα. Και δεν το εφάρμοσε επί 6 μήνες. Και να το εφαρμόσουμε εμείς, μια κυβέρνηση η οποία έχει εκλεγεί με ακριβώς την αντίθετη εντολή. Δεν μπορούμε να ζητήσουμε επέκταση, παράταση ενός προγράμματος από το οποίο απορρέουν πολιτικές. Αυτοί επιμένουν. Κύριε Υπουργέ, δεν μπορούμε να κάνουμε. Το είπατε νομίζω χθες, αλλά θα ήθελα. Είμαστε δεσμευμένοι από τη λαϊκή εντολή. Δεν μπορούμε να μιλάμε μετά για την έλλειψη αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος
και να έχεις μια κυβέρνηση που, με πολύ μεγάλες πιέσεις. Δεν πιστεύω ότι κανείς θα έλεγε ότι ούτε ακόμα και αν το υπογράφαμε ότι το κάνουμε επειδή συμφωνούμε. Με το πιστόλι στο χρόνο αυτό το κάνουμε, αλλά δεν πρόκειται να το κάνουμε. Να σας το πω ξεκάθαρα. Δεν θα ζητήσουμε παράταση ενός προγράμματος που είναι το μνημόνιο. Και λέγεται ο Ντράγκη τι θα πρόγραμμα. Κάνει, τι ξέρετε, τι ελπίζετε, τι συνεννοήσεις εμείς κάνετε. Τι θέλουμε να κάνουμε όμως, γιατί σας είπα, θα σας πω και για την ΕΚΤ, για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τον κύριο Ντράγκη. Επειδή σας είπα ότι δεν πρόκειται να ζητήσουμε όμως παράταση αυτού του προγράμματος, αυτό που οφείλω να πω σε κάθε περίπτωση είναι ότι από τη δική μας την πλευρά όλο αυτό το χρονικό διάστημα, όπως κάνουμε και τον προηγούμενο καιρό, με απόλυτη υφαλιότητα και αποφασιστικότητα, θα συνεχίσουμε τις επαφές και τις διαβουλεύσεις, έτσι ώστε άμεσα, γρήγορα θέλουμε να βρεθεί αυτή η λύση. Δεν κάνει καλό σε κανένα μέρος να χρονίζει αυτή η διαδικασία και αυτού του τύπου η διαπραγμάτευση, να βρεθεί αυτή η λύση. Σε ποιο επίπεδο όσο, σε σχέση με τον κύριο, Ντράγκη και έρχομαι σε αυτό που με ρωτάτε. Ναι. Ο κύριος Ντράγκη, νομίζω από προχτές ενδεχομένως το βράδυ, αν θυμάμαι καλά, έχει ξεκαθαρίσει τη θέση του ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και με την Ελλάδα σε σχέση με όλα αυτά που ακούγονται μερικές φορές από διάφορους κύκλους, ούτε και με τις ελληνικές τράπεζες. Οι ελληνικές τράπεζες έχουν χρηματοδότηση αυτή τη στιγμή και θα συνεχίσουν να έχουν. Τετάρτη αύριο πιστεύετε ότι θα συνεχίσει η χρηματοδότηση? Δεν πιστεύω ότι θα υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα με τη χρηματοδότηση των ελληνικών τραπεζών. Ωραία. Σε καμία σημαντικό περίπτωση. Αυτό. Σε καμία κύριε περίπτωση δεν θα υπάρχει πρόβλημα με τη χρηματοδότηση των ελληνικών τραπεζών. Είμαστε σε απόλυτη συνεργασία, συνεννόηση, επαφή, επικοινωνία, ό,τι άλλη λέξη θέλετε χρησιμοποιήστε, με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τον κύριο Ντράγκη. Υπάρχουν οι διαβεβαιώσεις ότι η χρηματοδότηση των τραπεζών θα συνεχιστεί απρόσκοπτα και δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα με το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Και ο κύριος Στουρνάρας είναι ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. Προφανώς έχει βασικότατο λόγο. Κύριε Υπουργέ, με συγχωρείτε που επανέρχομαι, θα σας πω το ερώτημα που είναι στα χείλη όλων. Αφού τονίσω αυτό που είπα και το πρωί, ότι έστω και μη έχοντας όλα τα στοιχεία που έχετε εσείς ως κυβέρνηση, ο κόσμος είναι μαζί σας και έχει φτάσει και σε ένα σημείο που λέει δεν μπορεί να μας εκβιάζουν συνέχεια και ας γίνει ό,τι θέλει. Mm-hmm. Αλλά το ας γίνει ό,τι θέλει φυσικά δεν είναι ποτέ καλό σύμβουλος. Mm-hmm. Εάν φτάσουμε λοιπόν στην 12η ώρα και αυτοί επιμείνουν και εσείς επιμείνετε και δεν μας αφήνουν περιθώριο να σάνουμε, τι θα, και υπάρχει το δίλημα χρεοκοπία ή συμβιβασμός, τι θα κάνουμε? Θα υπάρξει καταρχήν τέτοιο δίλημα? Έχετε εκτιμήσει κάτι τέτοιο εσείς? Οι καθηγητές εδώ προηγουμένως μας είπαν ότι δεν είναι τόσο εύκολο όσο νομίζουμε εμείς οι υπόλοιποι. Άντε, χρεοκοπήσαμε. Προφανώς. Λοιπόν, θα κάνετε, τι έχετε αποφασίσει να κάνετε? Να σας απαντήσω. Αλλά θα σας απαντήσω με έναν τρόπο που πραγματικά πρέπει να τον βάλουμε πάνω στο τραπέζι όταν μπαίνουμε σε μια τέτοια κουβέντα. Απαντήστε με τον τρόπο που θέλετε, όχι με τον τρόπο που θέλουμε εμείς. Προφανώς αυτό εννοείται. Θα κάνω. Η πίεση αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνο στην ελληνική πλευρά. Πιστέψτε με. Η πίεση, το άγχος για το τι θα γίνει βρίσκεται εξίσου και στην άλλη πλευρά. Είστε σίγουρο? Είμαστε σίγουροι. Μακάρι. Είμαστε σίγουροι. Μακάρι. Είμαστε σίγουροι. Διότι αν είναι μπλοφ, όποιος, θα την πατήσαμε. Όποιος έχει αντίληψη, δεν υπάρχει μπλοφ αυτή τη στιγμή στο τραπέζι. Δεν παίζουμε πόκερ εμείς. Δεν παίζουμε πόκερ ούτε με τη χώρα. Ούτε με τη Εάν υποθέτουμε ούτε με την Ευρωζώνη, δεν πιεζόμαστε μόνο εμείς. Αλλά όσο πιεζόμαστε, πιέζονται και άλλοι. Τότε έχουμε μια ισοδυναμία. Πετε μου, κύριε Καμπουράκη. Εάν οι άλλοι είναι χαλαροί και μπασπερμένοι στη γωνιά, τη βάψαμε. Κύριε Καμπουράκη, ναι. Να σας απαντήσω. Η συμπεριφορά τους πάντως δεν δείχνει ότι πιάζονται το ίδιο. Ωραία. Μακάρι. Ναι. Να σας απαντήσω. Θέλω συγκεκριμένα. Θα σας παραθέσω γεγονότα. Θα προσποιηθώ λίγο και εγώ τον δημοσιογράφο να σας παραθέσω μια σειρά από γεγονότα και να τα αξιολογήσουμε μαζί. Λοιπόν, πριν από 2 εβδομάδες περίπου, πότε ήταν που ο κύριος Ντράγκη, μια Τετάρτη, που πήρε την απόφαση η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να σταματήσει. Να δέχεται τα ελληνικά ομόλογα από τις 11 Φλεβάρι. Βεβαίως. Τι μας λέγανε τότε? Εγώ ήμουν το πρωί, την επόμενη μέρα ήμουν εδώ μαζί σας. Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Μαζί ήμασταν και το συζητάγαμε. Υπήρχε τότε ο κίνδυνος, λέγανε διάφοροι, θα καταρρεύσουν οι τράπεζες. Τι θα γίνει την επόμενη μέρα, θα πάει ο κόσμος να παίρνει τα χρήματά του. Τίποτα δεν έγινε με τις τράπεζες. Τίποτα απολύτως δεν έχει γίνει με τις τράπεζες. Γίνεται λοιπόν αυτό, περνάει αυτός ο σκόπελος. Δεύτερο σημείο, Eurogroup, την προηγούμενη εβδομάδα. Αν δεν υπογράψετε το κοινό ανακοινωθέν, αυτά λέγανε μέσα στο Eurogroup στον κύριο Βαρουφάκη. Σταματάνε, παγώνουν οι συνομιλίες και ερχόμαστε την Δευτέρα στο τακτικό Eurogroup από εκεί που μείναμε. Δεν υπογράφει η ελληνική κυβέρνηση το κοινό ανακοινωθέν για τη συνέχιση του προγράμματος. Από την επόμενη μέρα, ο κύριος Ντάιζελμπλουμ αναζήτησε τον κύριο Τσίπρα έτσι ώστε να ξεκινήσουν οι συνομιλίες μέσα σε αυτή την εβδομάδα. Αυτό γιατί γίνεται? Επειδή υπάρχει πίεση προφανώς και στη δική μας πλευρά, υπάρχει πίεση και στην άλλη πλευρά. Εμείς
αυτή τη στιγμή, θέλω να το ξεκαθαρίσω. Δεν πρόκειται να συρθούμε από κανέναν με τελεσίγραφα και εκβιασμούς. Και αυτό επειδή ακριβώς το καταλαβαίνουν καλά στην Ευρώπη, ότι δεν έχουν να κάνουν μια κυβέρνηση η οποία εκβιάζεται, αλλά ούτε θέλει και να εκβιάσει, θα μετρήσει πολύ σημαντικά τις αποφάσεις που θέλουν να πάρουν. Εκθέσει είπε ο κύριος Όμπλε και θέλω μια απάντηση από εσάς. Λυπάμαι τους Έλληνες. Μια πάρα πολύ σκληρή φράση η οποία... μπορώ να... Τι να σας πω τώρα για... Η κυβέρνηση τι μπορεί να απαντήσει, τι απαντάει σε αυτό. Αν λυπάτε τους Έλληνες... Ναι, λυπάμαι τους Έλληνες, είπε για την κυβέρνηση που εκλέξατε. Αυτό ήταν το πνεύμα. Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω χρειάζεται μια μεγάλη προσοχή. Και ειδικά από έμπειρους πολιτικούς, πολύ πιο έμπειρους από μένα ή από πολλούς άλλους στην ελληνική κυβέρνηση. Χρειάζεται νομίζω μια προσοχή όταν κάνουμε τέτοιου τύπου διατυπώσεις, ειδικά σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο. Δεν θεωρώ ότι είναι υπεύθυνη στάση, γιατί κατηγορηθήκαμε και ως ανεύθυνη κυβέρνηση. Ναι. Δεν θεωρώ ότι είναι υπεύθυνη στάση, χωρίς να θέλω να μπω σε μια ανταλλαγή ας πούμε, χαρακτηρισμών, ναι. Δεν είναι και η δικιά μου θέση ως κυβερνητικός εκπρόσωπος αυτή. Δεν είναι υπεύθυνη στάση να γίνονται τέτοιου τύπου χαρακτηρισμοί. Υπεύθυνη στάση είναι να προσέρχονται και οι δύο πλευρές. Και ο κύριος Σόιμπλε και οι υπόλοιποι εταίροι και η ελληνική κυβέρνηση προφανώς. Και να, και να, τώρα να προσέρχονται. Η μπάλα δεν είναι στη δικό σας, στα δικά σας πόδια, για να συνεχίσω να η μπάλα. Την παρομοίωση του Γιώργου για το ποδόσφαιρο. Δεν είναι η μπάλα στα δικά σας πόδια τώρα. Η μπάλα είναι. Σας είπαν χθες, αν δεν κάνω λάθος, ότι την Παρασκευή, αν θέλετε να έρθετε με πρόταση, να κάνουμε Eurogroup. Αν δεν έρθετε εσείς, η Αθήνα δηλαδή, δεν γίνεται τίποτα. Ακόμα και η μπάλα να είναι στα δικά μας πόδια, αυτό είναι ένας ποδοσφαιρικός αγώνας που αν τελειώσει. Αν κρατήσουμε την μπάλα στα δικά μας πόδια, στο τέλος θα αποκλειστούν και οι δύο ομάδες. Και το ζητούμενο, το ερώτημα που υπάρχει για αυτές τις δύο ομάδες που είναι στο γήπεδο, είναι αν θέλουν να αποκλειστούν και οι δύο ή αν θέλουν να προκριθούν και οι δύο στον επόμενο γύρο. Αυτό είναι το ζητούμενο. Ερώτηση, και πάνω σε αυτό, επειδή βλέπουμε και την απέναντι ποδοσφαιρική ομάδα, και είναι η τελευταία φορά που συνεχίζω τα ποδοσφαιρικά, ότι το ξέρει και ότι θέλει να περάσει στον επόμενο γύρο, όπως θέλουμε και εμείς να περάσουμε στον επόμενο γύρο, θέλουμε να παίξουμε. Κυρία κυβερνητική εκπρόσωπε, λένε πολλοί ότι σε μια τόσο κρίσιμη διαπραγμάτευση όπως είναι σήμερα, φαντάζομαι ότι ούτε εσείς ούτε και εμείς έχουμε ξαναζήσει τόσο κρίσιμες στιγμές για τη χώρα αυτή. Μόνο στις Κάνες. Γιατί δεν κάνετε μια σύσκεψη με τους άλλους αρχηγούς των άλλων κομμάτων, δηλαδή να κάτσετε να κουβεντιάσετε, να τους ενημερώσετε, να τους πείτε. Ενημέρωση προφανώς υπάρχει. Θα υπάρξει, μάλλον. Θα υπάρξει. Θα υπάρξει γιατί μέχρι χθες το βράδυ καταλαβαίνετε. Με όταν... το κουλέ της κυβέρνησης ή όποιος θέλει θα έρθει να ζητήσει. Κατά τι έχετε αποφασίσει να κάνετε. Όποιος θέλει είναι ανοιχτός ο κύριος Τσίπρας αυτή τη στιγμή να απαντήσει στον καθέναν και να τον δεχτεί. Άρα δεν θα πάρει γίνει... το κουλέ αυτό που λέει ο Γιώργος να του φωνάξετε εσείς. Όχι, δεν υπάρχει. Θέλει... Δεν θα υπάρξει κάποια τέτοια πρωτοβουλία να καλέσουμε τους πολιτικούς αρχηγούς σε αυτό το επίπεδο. Όποιος θέλει προφανώς πολιτικός αρχηγός. Είναι ο κύριος Τσίπρας στη διάθεσή του, αν όχι ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Ραβασάκης, ο κύριος Βαρουφάκης, στη διάθεση όλων των πολιτικών αρχηγών, έτσι ώστε να υπάρχει αυτού του τύπου ενημέρωση και να μην υπάρχουν κενά. Κάποια ξένη κυβέρνηση αμέσως ή αμέσως να διώξετε τον Υπουργό Οικονομικό, τον κύριο Βαρουφάκη. Όχι, δεν μας έχει έρθει. Γιατί όλη αυτή η ιστορία. Όχι, και εγώ είδα κάποια δημοσιεύματα, να σας πω την αλήθεια. Ναι. Δεν έχω ακούσει, δεν νομίζω, δεν θέλω να πιστεύω, να σας πω την αλήθεια, ότι μπορεί μια κυβέρνηση ή μια πρεσβεία να παρεμβαίνει. Κάποια δημοσιεύματα στον τύπο τα είδα και εγώ. Προφανώς από τη δική μας την πλευρά. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Πάμε.